Η αύξηση των κρουσμάτων λόγω των νέων υποπαραλλαγών της μετάλλαξης όμικρον αλλά και των νοσηλιών εντείνουν και την ανησυχία στη χώρα μας. Είναι το όμικρον 4, όμικρον 5, το βλέπουμε σε όλες τις χώρες, θα έρθει και στην Ελλάδα. Θα αυξηθούν οι νοσηλίες όπως αυξήθηκαν και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέδειξε ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, την τελευταία εβδομάδα οι νέες μολύνσεις αυξήθηκαν κατά 48% και οι νοσηλίες κατά 41%. Το πρόβλημα παραμένει σε αυτούς οι οποίοι είτε δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου, και δυστυχώς υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος τέτοιος αριθμός στην Ελλάδα, είτε σε αυτούς οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και νοσοκαταστολές. Μαζί με τα κρούσματα και τις νοσηλίες αυξάνονται όμως και οι φωνές που ζητούν επαναφορά του μέτρου υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Το λάθος, να πούμε, που το κόψαμε, το λάθος είναι που δεν είπαμε στον κόσμο είναι η δικιά σου επιλογή. Να ξέρετε, να μην κολλήσετε από το COVID, ακόμα χρειάζεται η μάσκα. Από τη στιγμή που ήρθαν όλα τα μέτρα, όλοι οι περιορισμοί, να σας το πω έτσι, που οδηγούσαν σε κάποια προστασία από τη μετάδοση της νόσου, είναι λογικό να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Σήμερα, σε μια ημέρα με λιγότερα τεστ, εντοπίστηκαν 5.689 κρούσματα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας και 101 είναι οι διασωληνωμένοι ασθενείς.